Στείλτε μήνυμα από το κινητό σας για να γλιτώσετε το τέλος ακινήτων, προτρέπει το Υπουργείο Οικονομικών, Ανέργους, Πολύτεχνους και Αναπήρους. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε καθώς η ΔΕΗ δεν είναι σε θέση να διαχωρίσει όσους εξαιρούνται πλήρως ή όσους πρέπει να πληρώσουν τέλος με μεμονωμένους συντελεστές. Έτσι, ένα γραπτό μήνυμα θα πρέπει να στείλουν μέχρι και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου όσοι απαλλάσσονται ή δικαιούνται μειωμένο ειδικό τέλος ακινήτων. Επιλέγουμε νέο μήνυμα. Γράφουμε τα αρχικά ε, ταφ, α, αφήνουμε κενό και στη συνέχεια να γράφουμε τον αριθμό του φορολογικού μας μητράου, για παράδειγμα 044, 55, 67, 89, αφήνουμε και πάλι κενό και συμπληρώνουμε τον αριθμό της παροχής ρεύματος που τον βρίσκουμε στην απόδειξη της ΔΕΗ. Για παράδειγμα 065, 43287. Στη συνέχεια αποστέλουμε το μήνυμα στο 54160. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία, θα απαντήσει σε όλα τα μηνύματα για το αποτέλεσμα της αίτησης με γραπτό επίσης μήνυμα SMS, είτε ότι η αίτηση έγινε δεκτή, είτε ότι απορρίφθηκε. Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματεία θα παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο στη ΔΕΗ και στους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του ειδικού τέλους ή που δικαιούνται μειωμένο τέλος με τον αντίστοιχο αριθμό παροχής. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλει γραπτό μήνυμα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, θα καταβάλει την πρώτη δόση και δύναται με την ίδια διαδικασία να το υποβάλει εκπρόθεσμα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, θα ληφθεί υπόψη στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη ΔΕΗ μετά την έγκριση της αίτησης. Τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό θα τύχει συμψηφισμού στους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα, η μειωμένη καταβολή με 0,5 ευρώ αφορά ιδιοκατοικούμενο ακίνητο πολυτέκνων αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και υπόχρεων οι οποίοι έχουν προστατευόμενο ανάπηρο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Επίσης, SMS θα στείλουν οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ, οι οποίοι και απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους για το ιδιοκατοικούμενο ακίνητό τους.